Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή μαζί μου στις Υγεία στα Καμώματα. Άλλη μια Τετάρτη που θα είμαστε μαζί εδώ από τις 6 μέχρι τις 7. Είναι ιδιαίτερη ημέρα, ιδιαίτερο απόγευμα, διαφορετικό απόγευμα σήμερα. Έχω την τιμή να έχω κοντά μου τη Ρεγκαΐτη Μαρία. Καλησπέρα Ρεγκαΐτη Μαρία. Καλησπέρα Βάσκη. Καλώς ήρθες στην εκπομπή του NSTV στις Υγεία στα Καμώματα. Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεσαι κοντά μου σήμερα και που ανταποκρίθηκες θετικά στο κάλεσμά μου. Δικιά μου τιμή, λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα, μιας και ανταποκρίθηκες θετικά, σε φέραμε εδώ. Ήθελα έτσι να έρθεις να μας μιλήσεις για σένα, να μας λύσεις έτσι δικές μου αρχικά απορίες που θα ενδιαφέρουν και τον κόσμο προς τα έξω. Καταρχήν ασχολείσαι με τη φαρμακολογία, όπως μου έχεις πει, έχεις σπουδάσει, και θα ήθελα να μας πεις και εσύ έτσι μόνη σου, να μην τα πω εγώ καλύτερα, να μας τα πεις πιο αναλυτικά εσύ. Εννοείται. Λοιπόν, έχω τελειώσει φαρμακοποιός στην Ιταλία, σε ένα πολύ μικρό μέρος, στο Επίνο. Σπούδασα και γύρισα μετά για να αναλάβω το φαρμακείο της μητέρας μου, το οποίο είναι στην Καλλιθέα. Και από τότε, με το που γύρισα, βασικά δουλεύω εκεί. Το έχω αναλάβει. Είναι ένα φαρμακείο συνοικιακό, μικρό, με τα κλασικά του προβλήματα. Το οποίο βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ και το διασκεδάζομαι, παρόλα τα προβλήματα που έχουμε.
Αυτά έχω να πω. Πολύ ωραία. Στο ξεκίνημά μου. Αχα. Πολύ ωραία. Και όπως το λες, ένα μικρό φαρμακείο. Και εγώ έτσι, γιατί και εγώ είμαι στην πώληση γενικότερα. Αυτό που λες, πολλά προβλήματα φυσικά όταν ασχολείσαι με ανθρώπους, με πώληση, γενικότερα με το εμπόριο. Όλα αυτά σίγουρα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οποιαδήποτε δουλειά κι αν είναι, σίγουρα. Αλλά είναι όλα αγαπητά. Εφόσον ασχολούμαστε με κάτι που αγαπάμε. Και εγώ έχω σπουδάσει νοσηλευτική, αλλά μου αρέσει πολύ η πώληση. Ναι, ναι. Ωραία, οπότε τι σε ενέπνευσε, έτσι, για να πούμε, να πούμε αρχικά, φίλοι μου, ότι το θέμα της εκπομπής για σήμερα είναι τα φάρμακα στη ζωή μας, τα υπέρ και τα κατά τους γενικότερα. Αν και θα μιλήσουμε έτσι εφ' όλης της ύλης και λίγο από όλα, θα ήθελα αρχικά, έτσι, σαν πρώτη σκέψη, να μου πεις τι σε ενέπνευσε να ασχοληθείς, Μαρία μου, με τη φαρμακολογία. Εντάξει, εγώ ξεκίνησα να είμαι σίγουρη. Ήταν ήδη η μητέρα μου και η θεία μου φαρμακοποιός, επομένως μεγάλωσα μέσα σε ένα φαρμακείο και παρόλα αυτά, γιατί εντάξει δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αγαπάμε όλοι, πάντα μου άρεσε ο ιατρικός και ο φαρμακευτικός κλάδος. Επομένως πήγαινα από μικρή, μάθαινα, έβλεπα, μου άρεσε το πώς μιλάγανε με τον κόσμο, το τι τους λέγανε, η εμπιστοσύνη που υπήρχε στο φαρμακοποιό και σύν τα καλλιτικά τα οποία σε όλα τα κοριτσάκια τουλάχιστον αρέσουν. Ναι, εν ολίγης, το αγάπησα και αυτό. Επομένως αυτό με ενέπνευσε και την είχα και τη μητέρα μου σαν πρότυπο, επομένως συνέχισα. Μάλιστα. Στον ίδιο κλάδο. Και τώρα με παραπέμπεις τα παιδικά μου χρόνια με τα λιποζάν. Ναι, λιποζάν μαλλό μέσα. Ναι. Ναι, πηγαίναμε και τα θέλαμε όλα. Διάφορες γεύσεις, δεν μπορεί να είχα τα πάντα, αλλά ήθελα κεράσι, το μπλε. Το μπλε δεν ξέρω, το κλασικό ας πούμε. Το κλασικό, ναι. Χρωματάκι λίγο στα χείλη, τέτοιο. Που ακόμα δηλαδή τα θέλουμε. Που ακόμα, εντάξει, κορίτσια είμαστε, αλίμονο. Εννοείται, εννοείται. Και πώς εξελίζεσαι, ας πούμε, μια καθημερινή ημέρα μέσα στο φαρμακείο? Είναι αναλόγως. Δεν είναι σε ένα φαρμακείο μόνο ο πάγκος που βλέπεις, η πώληση που κάνεις δηλαδή στον πελάτη. Γενικά η σχέση που κάνει, που έχει ένας φαρμακοποιός στον ασθενή πελάτη, είναι και ψυχολογική υποστήριξη και φιλική και σε βλέπει εννοείται και σαν φαρμακοποιό, σαν επιστήμονα. Δηλαδή θα σου ζητήσει τη γνώμη του, θα του μιλήσεις πιο αναλυτικά για αυτά που θέλει να μάθει, για το φάρμακο, αλλά και φυσικά και είμαστε και ψυχολόγοι, γιατί μιλάμε για τα πάντα. Βγάζεις με ένα πολύ φιλικό περιβάλλον μέσα και τους κάνεις να νιώθουν ότι είμαστε άνθρωποι τους και μπορεί να μας πούνε τα πάντα. Υπάρχουν καλές και κακές μέρες, εννοείται. Σίγουρα. Ναι. Είναι ωραία η πώληση. Είναι ωραία να μιλάς με διαφορετικά άτομα, να μαθαίνεις ιστορίες τους. Και εντάξει, ένα φαρμακείο γενικά έχουμε κατά κόρεν μεγαλύτερη ηλικία άτομα που έχουν και πολλές ωραίες ιστορίες να μας πούνε και βιώματα, τα οποία εγώ τα χαίρομαι, η αλήθεια είναι, και τα σκέφτομαι καμιά φορά τι μου λένε. Και γενικά τους αγαπάω πάρα πολύ. Δεν έχω κανένα θέμα. Και με αυτούς που είναι πιο δύσκολοι, πάντα βρίσκεις ένα κουμπάκι και τα πας καλύτερα. Πέρα από τον πάγκο, που είναι η πώληση, υπάρχουν και άλλα θέματα εννοείται. Πέρα από τις συνταγές, να φτιάξεις προϊόντα, να φτιάξεις κάποια φάρμακα, κρέμες, να κάνεις παραγγελίες που είναι οκολίγες και φυσικά τα προβλήματα που έχουμε σε ένα φαρμακείο, τα οποία είναι ότι έχουμε πολλές ελλείψεις όπως ακούγεται και στις ειδήσεις και είναι ένα καθημερινό πρόβλημα και νομίζω είναι ένας αγώνας για το φαρμακείο κάθε μέρα όμως, κάθε μέρα. Εγώ τα βλέπω και από δικά μου πρόσωπα, ας πούμε από τον οικείο μου χώρο αυτό που λες. Ότι πραγματικά υπάρχουν ελλείψεις. Φυσικά αυτό που ακούμε και από τις ειδήσεις, έχεις δίκιο και μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη φαρμακολογία, που μέσα στα φαρμακεία προσπαθούν να κάνουν το δυνατό καλύτερο. Ναι. Για να μπορέσουν και εκείνοι, βέβαια, με δικό, δεν ξέρω, με δικό του κόστος, δικός τους, δεν ξέρω. Και με δικό μας κόστος. Ναι. Πολλές φορές όμως γίνεται αυτό. Το πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο χάλια. Είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, σε ένα φαρμακείο σήμερα. Μετά την πτώση των τιμών γενικά που έχει γίνει, που και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει ιδιαίτερα. Αλλά γενικά έχει μειωθεί πάρα πολύ το κέρδος. Και είναι πολύ δύσκολο για να πας να αγοράσεις μετά και εσύ ο ίδιος τα φάρμακα τα οποία είναι ελλειπτικά, είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε να πας να απευθυνθείς οπουδήποτε αλλού. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω σε ένα φαρμακείο σήμερα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και όπως και αυτό ήθελα να πω ότι με πας πίσω τώρα σε αυτό που απάντησες, πως πραγματικά είστε ψυχολόγοι, γιατί για το οτιδήποτε και να πας στο φαρμακοποιό,
ας πούμε και για το λαιμό σου, για μια καραμέλα, θα πεις έχω αυτό, έχω εκείνο, δεν ήμουν καλά, δηλαδή περιμένεις μια κουβέντα. Και πώς έγινε, μπορεί να σου πει ότι ήμουν εκεί και με αυτό και αυτό, γενικά σου λένε πολλές ιστορίες. Ναι. Το πώς μπορεί να πάει εκεί. Γι' αυτό και είναι και ωραίο φαρμακοποιός, κατ' εμένα, να βγάζει ένα πολύ φιλικό πρόσωπο στον πελάτη του, γιατί δεν είναι ακριβώς εμπόριο το φάρμακο. Μπράβο. Έτσι, είναι ένα κοινωνικό αγαθό για μένα, ας πούμε. Πολύ ωραία το λες, με το διατυπώνηση. Ναι, δεν είναι να πάω να αγοράσω μια μπλούζα, δεν το εννοώ έτσι με κακία εννοείται. Όχι, αλίμονος. Αλλά πρέπει να είσαι λίγο στον πελάτη πιο δίπλα του. Γιατί θες να μάθεις τι έχει γίνει, τι έχει πάθει, πώς, γιατί και υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορεί να σου βγάλει στην πορεία. Δηλαδή να σου πει ότι έβγαλε αυτό, γιατί με ενόχλησε ένα άλλο γεγονός και να πεις ναι, γι' αυτό έγινε αυτό, ας πούμε. Μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία. Και πώς είναι οι πρώτες βοήθειες που μπορεί να παρέχουμε σε περίπτωση ανάγκης? Γενικά σε οι πρώτες βοήθειες σε ένα πελάτη είναι αναλόγως, είναι πολύ γενική ερώτηση, ας πούμε. Δεν μπορώ να κάνω φίλη της ζωής, δεν έχουμε πάρει τέτοια μαθήματα από τη σχολή μας. Φυσικά μπορούμε να του δώσουμε κορτιζόνη σε περίπτωση που έχει πάθει οτιδήποτε, άμα τον έχει τσιμπήσει, ας πούμε, μέλισσα. Αλλεργικό σοκ. Ναι, αλλεργικό σοκ σε κάτι. Είτε με χάπια είτε ενέσιμο, να πάρεις μια πίεση, πολύ βασικό, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος, είτε είναι οι κοπέλες οι οποίες κυοφορούν, οι οποίες έρχονται συχνά που δεν νιώθουν καλά και θέλουν να ελέγξουν την πίεση, είτε άνθρωποι που έχουν πίεση κάποια στιγμή. Αυτές είναι πάνω κάτι πρώτης βοήθειας, είτε να πάρεις κάποιο ζάχαρο στον... Α, παίρνουμε και ζάχαρο στο φαρμακείο, ναι, δεν το γνώριζα καν. Ναι. Μπορείς να πάρεις και το ζάχαρό σου. Αυτές είναι πάνω κάτω οι πρώτες βοήθειες που δίνεται σε ένα φαρμακείο. Και πώς μπορούμε να καταλάβουμε όταν κάποιος ασθενής παραπονιέται από φαγούρα, για παραδείγματος χάρη, τι ακριβώς πρέπει να του χορηγήσουμε? Αρχικά, οτιδήποτε είναι σε αλλεργικό σοκ, ας πούμε, είτε είναι φαγούρα είτε οτιδήποτε άλλο, που είναι, συγκαταλέγεται στην φαγούρα και είναι αλλεργία, καθαρά. Επομένως, πρέπει να του χορηγήσεις κάτι αντισταμινικό ή κάτι κορτιζονούχο. Αν είναι κάτι πολύ έντονο, γιατί, ας πούμε, μπορεί να τον έχει τσιμπήσει κάτι και να έχει μια φαγούρα σε όλο το σώμα και να είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο πνισμός και έντονος, επομένως, μπορείς να του χορηγήσεις άμεσα μια κορτιζόνη. Αλλιώς πρέπει απευθείας να απευθυνθεί σε κάποιο νοσοκομείο, είτε είναι κάτι λίγο πιο σοβαρό, είτε όχι. Ναι. Αυτό γίνεται απευθείας. Πολύ ωραία, Μαρία μου. Μου αρέσει έτσι η πρώτη γεύση που έχουμε πάρει στα πρώτα 20 λεπτά της εκπομπής, αν και ξεκινήσαμε και λίγο καθυστερημένα. Θα ήθελα οπότε να σε απολαύσουμε έτσι και σε λίγο, να κάνουμε έτσι ένα διάλειμμα μουσικό. Βεβαίως. Σαν τα πρώτα 20 λεπτά και συνεχίζουμε και πάλι σε λιγάκι, φίλοι μου.
Thank you.
Και πάλι εδώ κοντά σας, αυτό το όμορφο απόγευμα, ήδη έχουμε διανύσει τη μισή μας ώρα και έχουμε και άλλες ερωτήσεις φυσικά εδώ για τη Μαρία, την καλεσμένη μου για σήμερα. Όπως θα ήθελα έτσι να συνεχίσω με τα φάρμακα, Μαρία μου, για τις αλλεργίες και ενώ στα αντισταμινικά μπορούν να μας προκαλέσουν, αυτή είναι μια πορεία μου, και κάποιες αντενδείξεις, όπως παραδείγματος χάρη, τι θα μπορούσε να είναι κάτι το αρνητικό σε αυτό το φάρμακο, να μην μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο, ίσως κάποια έκρηση. Όχι, όχι, τα αντισταμινικά είναι για αυτό το λόγο υπάρχουν, δηλαδή για, όταν κάποιο άλλο φάρμακο σου δημιουργήσει κάποια αλλεργική αντίδραση, ναι, παίρνεις αντισταμινικό για να σταματήσει. Συνήθως, δηλαδή, μέχρι και εγώ δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αντένδειξη, γιατί παίρνεις αντισταμινικό, και ειδικά κορτιζόνη, ας πούμε, για να σου σταματήσει κάτι το οποίο σου έχει προκαλέσει αλλεργικό σοκ. Επομένως, όχι, δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Δεν επηρεάζει κάπου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά είναι και το πρώτο που θα σου δώσουν, ωραίο, ας πούμε, και σε νοσοκομείο να πας, και κορτιζόνη για να σου φύγει, και αντισταμινικό κάτι για να σου φύγει ακριβώς η ουσία που έχεις πάρει πριν, ώστε να καθαρίσει ο οργανισμός, να περάσει το αλλεργικό σοκ. Ας πούμε, εγώ το φανταζόμουν κι αλλιώς, ότι μετά από ένα κρυολόγημα, που συνήθως εμένα, μετά το κρυολόγημα μου γυρνάει σε αλλεργία. Α. Αυτό. Μήπως δεν πρέπει να το σταματάω με αντισταμινικά, πρέπει να το αφήνω να εξελίσσεται μόνο του, ή πρέπει να το σταματάω? Ίσως να σταματάς, τι εννοείς? Το μπούκωμα και όλα αυτά τα φτερνίσματα. Αυτά συνήθως, κοίτα, θέλουν κατ' εμένα, ναι, θέλουν να κάνουν λίγο το κύκλο τους. Mm-hmm. Καλό είναι, ναι, να παίρνουμε χάπια, αλλά καλό είναι και στον οργανισμό να το αφήνουμε και ένα περιθώριο, γιατί είναι μια μηχανή και αυτός πάνω κάτω. Να τον αφήνεις λίγο να πάρει το χρόνο του και να προστατέψεις λίγο και τον εαυτό σου με κάποια διατροφή, να προσέξεις λίγο, να ντυθείς πιο ζεστά, πιο σωστά. Και αφού έχεις πάρει όλη τη θεραπεία με την αντιβίωση, καλό είναι να μην πας απευθείας, ας πούμε, σε κάτι κορτιζονούχο ή αντισταμινικό για να σου περάσει τελείως το κρύωμα. Μπορείς να δώσεις λίγες μέρες, άμα δεις ότι δεν αντέχεις, ναι, φυσικά και μπορείς να πάρεις, και δεν υπάρχει όμως κάποια αντένδειξη. Πολύ ωραία. Και από τα φάρμακα, από ποια φάρμακα συνήθως ευρέου φάσματος δεν πρέπει να καταναλώνονται μαζί? Ας πούμε, μια αντιβίωση με κάτι άλλο. Τώρα πιο πολύ, καθίστε να σκεφτώ. Αυτό που λένε πιο πολύ, τα οποία, ας πούμε, σίγουρα επηρεάζονται, αλληλοεπηρεάζονται, είναι πιο πολύ τα φάρμακα τα οποία είναι για μυϊκούς πόνους, είτε για φλεγμονές. Δηλαδή, όταν χτυπάς πόδι, κάτι το οποίο δημιουργείται ένα ίδρυμα και θα πάρεις αντιφλεγμονώδες για να σου περάσει η φλεγμονή. Αυτά τα φάρμακα έχουν μια ιδιαιτερότητα, δυστυχώς ανεβάζουν την πίεση. Επομένως, πρέπει να προσέχεις σε περίπτωση, ειδικά που έχεις και πίεση, είσαι και κάποιες ηλικίες, πώς θα το ρυθμίσεις. Γιατί συνήθως δεν επιτρέπεται, ή πρέπει να ρωτήσεις το γιατρό σου για το τι θα κάνεις. Είτε το παίρνεις δοκιμαστικά για λίγες μέρες και το αφήνεις. Η αντιβίωση με άλλα φάρμακα δεν είναι ότι επηρεάζεται, δίνεται κανονικά. Μπορείς να πάρεις μαζί και παρακεταμόλ, τα οποία είναι, ας πούμε, τα κοινός ντεπών Παναντόλ, τα οποία πίνουμε. Πολύ τα ωραία. Οποία συνδυάζονται μαζί, δεν επηρεάζονται κάπου. Φυσικά πρέπει να αποφεύγουμε το αλκοόλ, όχι το αποφεύγουμε, δεν το πίνουμε καθόλου στην αντιβίωση, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η αντιβίωση στον οργανισμό και είναι σαν να τη μηδενίζουμε. Αυτά. Και αποφεύγουμε αυγό και ψάρι, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν κάποια αλλεργία στα αντιβιωτικά και στα εμβόλια μετά. Πάντως, πολύ ωραίο και αυτό που είπες, ότι αυτά τα φάρμακα για τα, ναι, τα μυοχαλαρωτικά ανεβάζουν την πίεση. Δηλαδή, ναι, ούτε όχι, καν το, δεν το γνώριζα. Ναι, δεν το γνωρίζει. Ούτε εγώ το γνώριζα. Σκέψου μέχρι να μπω στο επάγγελμα να μάθω πώς και τι. Ναι, υπάρχει πιθανότητα σχεδόν πάντα να αυξήσουν την πίεση. Και τα άτομα τα οποία έχουν γίνει μεγαλύτερη ηλικία, έχουν αυξημένη πίεση, δηλαδή έχουν πρόβλημα με την αρτηριακή τους πίεση, αποφεύγεται και είτε δίνεται ή δίνεται δοκιμαστικά για λίγες μέρες, μαζί με συνδυασμό με το χάπι της πιέσεως, για να δουν αν θα μπορεί να ισορροπήσει, ώστε να μην ανεβάσει κάποια πίεση ιδιαίτερη, όπου θα χρειαστεί να πάρει και κάποιο άλλο χάπι για να ξαναπέσει. Σωστά. Και νομίζω ότι για μυϊκούς πόνους, βέβαια, εντάξει, ανταποκρίνεται και σε αθλητές. Ναι, αλλά ναι, ίσως, ναι, όμως, φυσικά, και στη μεγαλύτερη ηλικία. Συνήθως, ναι, οι αθλητές κυρίως είναι νέα άτομα. Θα πιούνε πίεση, εντάξει, σπάνια θα ανέβει σε κάποιο βαθμό.
Τα άτομα όμως μεγάλης ηλικίας, τα οποία έχουν... Που σίγουρα θα πονάνε. Ναι, σίγουρα. Μέση που έχουν πρόβλημα στα πόδια τους, λόγω ηλικίας. Οι περισσότεροι θα πάρουν κάποιο αντιφλεγμονώδη κάποια στιγμή τη ζωή τους, μπορεί να, δηλαδή να χρειαστεί. Mm-hmm. Το οποίο όμως πρέπει να προσέξουν, το λένε και οι ίδιοι γιατροί, σε περίπτωση που το πιούν και ανέβει η πίεσή τους. Μάλιστα. Και ποιες μπορεί να είναι οι αντενδείξεις? Κοίτα, σε όλα πέρα τα από τη πίεση, δηλαδή. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να... Όλα τα φάρμακα και τα πιο απλά και τα πιο κοινώς ευρέου φάσματος και όλα αυτά που λέμε και τα γενώσιμα, γιατί υπάρχουν και αυτά και τα πρωτότυπα, έχουν όλα αντενδείξεις. Οι αντενδείξεις μπορεί να είναι από μια κοινή ζάλη, μια τάση προς έμετο, μια αδιαθεσία, μέχρι κάποια φαγούρα, να βγάλουν κάποιες κοκκινίλες, κάποιες φουσκάλες στο δέρμα. Και μετά πάμε για πολύ 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 πιο σπάνιες, ας πούμε μέχρι και 1 στους 10 στον κόσμο που μπορεί να πάθουν, που λέει ο λόγος, που είναι διάφορες αναλόγως στο φάρμακο. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ανάλογο, δεν πάει σύμφωνα ότι κάθε φάρμακο θα σου βγάλει όλες αυτές τις αντενδείξεις. Ναι, ναι. Είναι ανάλογο με το σκεύασμα. Γι' αυτό και συνήθως θα διαβάζουμε και σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγή στο σώμα μας, είτε στον οργανισμό μας, είτε σε οτιδήποτε, ενημερώνουμε το φαρμακοποιό και ειδικά τον γιατρό μας που μας βλέπει, για να του πούμε ότι το φάρμακο αυτό μου έκανε αυτό, ή να το σταματήσω ή να αλλάξω. Mm-hmm. Εννοείται. Πολύ ωραία. Οπότε να ρωτήσω και κάτι παρεμφερή για τον Πεταντίν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Που λέμε ότι οι άνθρωποι που έχουν θυροειδή δεν κάνει να... Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και κάποια άλλα αντίστοιχα φάρμακα για παθήσεις που... παράλληλα που δεν μπορούν να τα καταναλώσουν. Τώρα να το σκεφτώ, αυτό είναι η αλήθεια. Εντάξει, τώρα είναι η ερώτηση πολύ... θα πρέπει να το έχεις ψάξει κανείς. Εγώ τυχαία το βρήκα, ναι, για τον Πεταντίν. Το Πεταντίν, ναι, δεν κάνει να χρησιμοποιείται και να έρχεται σε επαφή με άτομα τα οποία έχουν θυροειδισμό. Υπό ή υπερ. Ή το εξαλένα, ας πούμε, νομίζω. Όχι, όχι, δεν όχι. Υπάρχει θέμα, όχι, όχι. Ή για κάτι άλλο μπορεί να είναι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα να σου πω. Τώρα και εγώ αυτό. Καλά, εντάξει. Τώρα είναι ερωτήσεις δικές μου αυτές που είναι λίγο. Απορίας, εντάξει. Ναι. Ας πούμε και κάτι άλλο. Φόβος του να σταματήσει ένα φάρμακο ξαφνικά. Ακόμα και αυτό είναι τώρα, σου λέω, παράδειγμα, χάπι του θυροειδή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ένα απλό φάρμακο. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να το παίρνουν σε μεγάλη ποσότητα ώστε να το έχουν σπίτι τους. Δηλαδή υπάρχει το φαινόμενο αυτό του φόβου. Ναι, στο να έχουμε πλεονάζοντα αριθμό στον τουλάπι από ένα συγκεκριμένο φάρμακο, είτε αυτό είναι ακριβό είτε είναι πάνθυνο. Ναι, σχεδόν όλοι οι πελάτες. Δηλαδή, αλήθεια. Ναι. Φοβερό. Ειδικά όσο ένας άνθρωπος μεγαλώνει, επειδή έχει πολύ μεγάλη την αβεβαιότητα για τον εαυτό του, πιστεύει, ας πούμε, ότι ναι, και δίκιο έχει από τη μία, το φάρμακο είναι η τροφή του. Έτσι μου λένε. Και, δηλαδή ναι, γελάνε κιόλα στο φαρμακείο και μου λένε ήρθα να ψωνίσω τι σακούλε φαρμακείου γεμάτε από το γλυκό. Ναι, ναι. Αλλά είναι ωραίο να το παίρνουν και λίγο σαν πλάκα και να γελάνε και λίγο. Αλλά ναι, φυσικά και φοβούνται, γιατί μπορεί να είναι ένα φάρμακο τη πιέσεω, όπου μπορεί να χρειαστεί μια μέρα, επειδή έχουν ανεβάσει πολύ περισσότερο πίεση, να πιούνε κι άλλο χάπι από το κανονικό, από το συνηθισμένο. Αλλά και χάπια, ας πούμε, όπως είναι ζαχάρου, τα οποία και το ζάχαρο, ας πούμε, είναι ένα ο διαβήτης, είναι μια ασθένεια λίγο δύσκολη και δυστυχώς έχει αυξηθεί και πολύ στις μέρες μας και σε νέα άτομα και σε μεγαλύτερο κόσμο, δυστυχώς. Και επειδή έχουν την αβεβαιότητα, μην τους λείψει, μην το ξεχάσουν, μην ξεμείνουν, μην οτιδήποτε, προτιμούν να έχουν περισσότερα κουτιά παρά να μην έχουν καθόλου. Ή το να εξαντληθεί, ας πούμε, από το εμπόριο, Μα γίνεται και αυτό πολλές φορές. Ένα χάπι το οποίο μπορεί να σταματήσει εκεί που δεν το περιμένει κανένας, να σου πούνε «Α, δεν βγαίνει πια». Πραγματικά. Και να λες τι γίνεται. Ή τα ελλειπτικά, τα οποία υπάρχουν φάρμακα σε μια περίπτωση, σε μια πέρσι, αν θυμάμαι καλά, το ντεπών το maximum, ας πούμε, ναι, ήταν ελλειπτικό. Δεν μπορούσε να είμαστε καλά. Maximum, ναι. Το ντεπών. Ναι, το ντεπών. Και ο κόσμος είχε αγχωθεί και λέω, δηλαδή, ναι, καλύτερα να έχεις 2-3 ντεπών maximum στο σιρτάρι σου παρά καθόλου. Το κακό είναι να είναι και λίγο πιο ακριβό, ας πούμε, γιατί και εγώ παίρνω ένα το οποίο με πιάνει, παίρνω μόνο ένα χάπι, ας πούμε, και και εγώ το σκέφτομαι ότι αν σταματήσει. Τι γίνεται? Αυτό είναι γερμανικό που παίρνω κοντάκι, άσχετα, αλλά. Δηλαδή, λες, τι γίνεται, ξέρω εγώ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δοκιμάσω όλα τα χάπια, τι μπορεί να μου
να μου κολλάει στον οργανισμό. Δεν έχω πάρει να δω. Δεν χρειάστηκα. Ναι. Ναι, αυτό το ξέρω και το θέλω, ας πούμε, αν μου τύχει. Το αγαπώ. Καλύτερα να το έχεις επομένως. Ναι. Παρά να μην το έχεις. Μπαίνει και λίγο ακριβό. Οπότε το δικό μου δυστυχώς δεν μπορώ να έχω πολλά. Εντάξει. Αλλά φαντάζομαι οι ερωτήσεις είναι μέσα από ανθρώπους που πραγματικά στην καθημερινότητά μου σκέφτονται κάτι τέτοιο, όπως και εγώ και όπως οπωσδήποτε θα μπορούσε να σκεφτεί. Λοιπόν, οπότε θα ήθελα να μεταξιδέψει και λίγο μέσα στο κατάστημα. Ναι. Το όμορφο κατάστημα στην Καλλιθέα. Γιατί εγώ μπορεί να το έχω δει, ας πούμε, αλλά να έχουμε και μια εικόνα έτσι γενικότερα για τον κόσμο. Εκτός από τα φάρμακα, τι άλλο μπορούμε να βρούμε στο κατάστημά σου, Μαρία μου, καθώς μπαίνουμε? Θα δεις καλλιτικά, ορθοπαιδικά είδη, και βιταμίνες. Πάνω κάτω αυτά είναι. Δηλαδή κρέμες προσώπου, κρέμες για το σώμα, πιο πολύ δηλαδή και αισθητικής αλλά και φαρμακευτικής βάσης, τα οι οποίες μπορεί να χρειάζονται φυσικά. Βιταμίνες, όπου πλέον με τη ταχύτητα που τρέχει η καθημερινότητα, με πολλές ώρες δουλειάς, όπως και εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος έχει, και προσπαθεί να προλάβει να κάνει τα πάντα πέρα από τη δουλειά, να έχει μια προσωπική ζωή, να προσπαθεί να ασχοληθεί και με κάτι άλλο γενικά εκτός δουλειάς, δεν μπορείς και θες ένα ανάλογο boost, όπως το λέω εγώ και καθημερινά, και το οποίο πας και παίρνεις κάποια καλή βιταμίνη για να σε ανεβάσει λίγο, να ανεβάσει λίγο τον μηχανισμό σου και να προστατευτείς κιόλας, για το νοσοποιητικό σύστημα να είναι λίγο πιο ισχυρό. Μετά υπάρχουν τα ορθοπαιδικά είδη, τα οποία μπορεί να είναι από σε περίπτωση που χτυπήσεις το χέρι σου, πόδι. Α, τέτοια πράγματα. Περικάρπια. Ναι, περικάρπια, ναι. Οτιδήποτε. Κολάρι για το λαιμό. Υπάρχουν και κάλτσες. Κάλτσες, ναι. Τα οποία είτε υπάρχουν, είτε άμα υπάρχει κάποια. Άμα χρειάζεσαι κάτι συγκεκριμένο το οποίο δεν το έχουμε, εννοείται ότι. Το φέρνετε. Ναι, την ίδια μέρα, το πολύ την επόμενη, υπάρχει στο κατάστημα. Α, πολύ ωραία. Δηλαδή, οποιοδήποτε κωδικός, ας πούμε, αν είναι συγκεκριμένος. Θα προσπαθήσουμε, εννοείται, να το βρούμε, να είναι ακριβώς ό,τι θέλεις. Και στα ορθοπαιδικά είδη, τι προτιμεί έτσι ο κόσμος? Δηλαδή, οι κυρίες που έρχονται βλέπουν ένα πολύ ωραίο παπούτσι. Γιατί και εγώ έχω δει όμορφα παπούτσια γενικώς και μου κάνουν αίσθηση. Κάτι με κροκό, ξέρω εγώ, μπορντό. Ναι. Ξέρεις, υπάρχουν και γουστόζικα πολύ. Ναι, όχι. Ειδικά και η γυναίκα. Πέρα από τα απλά σαμπό που έχουμε, που είναι τα πιο συνηθιζόμενα στο φαρμακείο, τα οποία τα χρησιμοποιούν και στη δουλειά τους και νέες, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχουν και διάφορα παπούτσια, τα οποία επειδή είναι ανατομικά, γιατί μόνο ανατομικά έχουμε στο φαρμακείο, τα οποία τα θέλουν, γιατί τις βολεύει για να βγουν και μια καθημερινή βόλτα. Και να τα φοράνε γενικά. Γενικότερα. Με τα ταγιέρ τους, οι κυρίες και οι μεγαλύτερες ηλικίες, ξέρω εγώ, και οι νεότερες, ίσως. Ναι. Μα και εγώ έχω πάρει, δεν είναι. Και εσύ, και εγώ, εγώ έχω πάρει. Εννοείται. Για τη δουλειά μου. Για τη δουλειά μου, και εγώ. Εννοείται. Πολύ ωραία. Και εκτός από φάρμακα, μάλλον, ναι, αυτό. Τι άλλες ανάγκες μπορεί να έχει? Δηλαδή, πάνω κάτω μου έχεις απαντήσει τι περιέχει το φαρμακείο, οπότε παραπέμπονται και εκεί οι απαντήσεις σου. Αλλά θα ήθελα και πιο αναλυτικά να μου πεις τι μπορεί να θέλει ένας άντρας, μια γυναίκα, τι άλλο εκτός από φάρμακα. Πέρα από κάποια. Υπάρχουν τα καλλιτικά, τα οποία μπορεί να είναι κρέμες προσώπου, σώματος, για τα χέρια. Σκασμένα πόδια, χέρια επίσης, τα οποία θα χρειαστούν, το οποίο είναι και για την εμφάνιση, αλλά και επειδή μπορείς πονάς. Κάποιες κολόνιες, ας πούμε, υπάρχουν αρώματα. Α, πολύ ωραία. Ναι. Ήδη μανώ, εννοείται. Διάφορα, όπως είπαμε πριν, παίζαμε μικρές και όλοι οι λιποζάν και αυτά. Πραγματικά. Από όλα, τώρα δεν ξέρω πιο ιδιαίτερα τι να πω. Όχι, okay, ναι, ο καθένας, να μου πεις με το χαρακτήρα, τον λόγο και τις ανάγκες του, και επηρεάζονται από κάποιο καινούργιο προϊόν. Από οποιασδήποτε σειράς, ποιας μην είναι κάποια συγκεκριμένη που θα πάρει ο πελάτης σου. Φυσικά, η διαφήμιση, ειδικά στην τηλεόραση, ας πούμε, και στο ραδιόφωνο που ακούνε, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί είναι και το άτομο το οποίο το προβάλλει, δηλαδή ένας γνωστός ηθοποιός, μοντέλο, τραγουδιστής, οτιδήποτε, επηρεάζονται. Γιατί εντάξει, είναι θέμα marketing όλα. Επομένως, θα μου πούνε και θα με ρωτήσουν να πάρω αυτό, μου κάνει. Εκεί μετά πας και λες αν είναι καλό, αν είναι. Γιατί ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Η κάθε επιδερμίδα είναι διαφορετική από μένα, από σένα, από τον οποιοδήποτε. Επομένως, και αυτό ο φαρμακοποιός πρέπει να δώσει μια συμβουλή. Να πει τι ταιριάζει στον καθένα
Και όπως επίσης και σε βιταμίνες. Δηλαδή ανάλογως τι θες και τι χρειάζεσαι. Τι ανάγκες, ας πούμε, μου λείπουνε. Από τον, τι αισθάνομαι, τι ξέρω αισθάνομαι. Εγώ. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος θέλει απλά μια λίγο. Ένα boost που θα το ξαναπώ για την καθημερινότητά του για να έχει λίγο περισσότερη ενέργεια. Αλλά υπάρχουν και άτομα τα οποία έρχονται και μου λένε είμαι πάρα πολύ εξασθενημένο σαν οργανισμό. Δεν νιώθω πολύ καλά. Ζαλίζομαι το πρωί. Δεν μπορώ να ξυπνήσω εύκολα. Και εκεί προτείνει άλλε βιταμίνε και πολυβιταμίνε για να μπορέσει ο άλλο να είναι στην καθημερινότητά του πιο εντάξει και να συνέλθει λίγο. Τι ήθελα να σε ρωτήσω ακόμα, ότι μου έρχονται διάφορες ερωτήσεις και τις ξεχνάω τώρα, πάω από τη μία στην άλλη. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ας πούμε μια αντιρρητιδική κρέμα και κάτι έχω ακούσει ότι είναι πολύ της μόδας. Τι είναι αυτό, κάτι για την αντιγύρανση, ναι. Αλλά δεν το θυμάμαι να σου το πω. Υπάρχουν να δεις πώς λέγεται. Πολλές εταιρείες. Όχι, κάτι, μια ουσία που βάζουμε για... Κολαγόνο. Μπράβο, το κολαγόνο. Το κολαγόνο να έχει γίνει μόδα εδώ και χρόνια πλέον, τα τελευταία 5 χρόνια νομίζω. Μπορεί και 3. Δεν ξέρω, εσύ νομίζω ότι καλύτερα. Εγώ από πέρσι το ακούω. Ναι. Είναι πολύ μόδα. Είναι μια ουσία την οποία την έχουμε στον οργανισμό μας, έτσι. Παράγει ο οργανισμός κολαγόνο. Απλά την χρησιμοποιούμε, υπάρχουν και σε διάφορες κρέμες, οι οποίες ενισχύουν λίγο την επιδερμίδα. Την κάνουν λίγο πιο ελαστική. Αυτό κάνει το κολαγόνο. Δηλαδή σου δίνει μια κάπως πιο ελαστικότητα και σε κρατάει λίγο πιο φρέσκο. Αυτές είναι οι ιδιότητες του. Είτε είναι σε κρέμα, μετά τώρα άμα πάμε σε σιρόπι, το οποίο είναι το γνωστό κολαγόνο διάφορων εταιριών, το οποίο κάνει καλό και σε νύχια, μαλλιά, στο πρόσωπο, στα μαλλιά. Όχι, πέρα από τα εμφανισιακού, είναι καλό στα κόκαλα, στις αρθρώσεις, σε όλα. Αυτό το κολαγόνο βοηθάει παντού. Όπως επίσης τώρα και στη μόδα είναι και το μαρινέλιο. Επίσης και αυτό είναι ένα σκεύασμα που το πίνανε οι παλιοί. Πολλοί, δηλαδή μου έχουν πει πολλοί πελάτες μου που είναι τώρα 60-70, που μου λένε ότι παιδάκια τους δίνανε το καθαρό μου μαρινέλιο για να το πιούνε, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και στο νοσοποιητικό. Πολύ ωραίο, πρέπει να είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω αν πίνετε, δεν έχω πιει. Υπάρχει μαρινέλιο είτε σε χάπι, πλέον σε κάψουλα βασικά, είτε υγρής μορφής, το οποίο έχει άλλη γεύση, δηλαδή είναι λεμόνι, κάτι άλλο. Α, έχει τέτοια πράγματα. Ναι, εγώ σε υγρής μορφής θα ήθελα να το δοκιμάσω, αν το δοκίμαζα πάντα. Γενικά, εγώ δεν θα ήθελα η αλήθεια, γιατί νομίζω θα μυρίζει πάρα πολύ, επομένως προτιμώ το λεμόνι. Σωστό. Και κάτι ακόμα, γιατί μας μένουν βέβαια 10 λεπτάκια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μαρία μου. Βέβαια, η ερώτηση τώρα μπορεί να μην είναι λίγο άτοπη, αλλά εγώ θα την κάνω. Αυτό για το κολαγόνο. Υπάρχει και σε μορφή άλλη καλλιντικού, ας πούμε σαμπουάν και τέτοια, που να περιέχει κάτι τέτοιο. Πλέον έχουν βάλει κολαγόνο είτε αλουρονικό όξο, που και αυτό ήταν στη μόδα μαζί με το κολαγόνο, παντού. Δηλαδή, υπάρχει και αντικουνουπικό, το οποίο έχει και αλουρονικό, για να μην επηρεάζεται η επιδερμίδα του άλλου, για να μην σκάει, να μην είναι οτιδήποτε. Θα έρθω να πάρω τέτοια πράγματα. Ωραία. Και ήθελα κάτι ακόμα. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ποιο φαρμακευτικό σαπούνι είναι καλό ως επιλογή για το πρόσωπό μας? Τι μπορεί να επιλέξουμε? Κοίτα, αυτό πάει ανάλογα με την επιδερμίδα που έχεις. Κάποιος μπορεί να έχει μεικτή. Κάποιος μπορεί να έχει λιπαρή. Κάποιος μπορεί να έχει, ας πούμε, πιο ξηρή επιδερμίδα. Ανάλογα με το τι επιδερμίδα έχει ο καθένας, μετά αναζητάς τις ανάγκες του, δηλαδή. Τι θέλει? Πολύ ωραία. Ένα λιπαρό, δεν θέλει να είναι λιπαρό δέρμα, θέλει κάτι πιο ξηρό για να του φέρει μια ισορροπία. Γι' αυτό προτείνει να έχει ακμή. Εγώ, ας πούμε, τι θα ήθελα? Εγώ που δεν έχω, δεν νομίζω να έχω μεικτό, να έχω λιπαρό. Κανονικό. Ναι. Εσύ είσαι το πιο εύκολο γενικά. Yes. Ναι. Παίρνεις ένα σαπούνι το οποίο είναι για ένα pH ουδέτερο, το οποίο θα σου βοηθήσει πάρα πολύ, δεν θα σου κάνει τίποτα. Έχεις πολύ καλό επιδερμίδα. Θυμίζει το να μου το δώσει πολύ αυτό. Πολύ καλή επιδερμίδα. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Ευχαριστώ. Ένα καθημερινό σαπούνι μόνο για να ξεπλένεις, τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, μια και φτάσαμε 6 παρά 10, έχω χρόνο να σου κάνω βέβαια άλλη μία ερώτηση θέλω. Όσον αφορά τα σαπούνια και αυτά, υπάρχει το αντίστοιχο σαπούνι προσώπου και για το σώμα? Όχι για το σώμα το σαπούνι, να υπάρχει η ίδια σειρά, η ίδια ουσία να βγαίνει και για το σώμα, ναι, ως ολοκληρωμένη σειρά? Ναι, σε όλες τις εταιρείες βγάζουν σχεδόν το ίδιο σαπούνι που να είναι και για το πρόσωπο, αλλά και για το υπόλοιπο σώμα.
Απλά και πάλι μπορεί η επιδερμίδα στον κάθε άνθρωπο να αλλάξει από το πρόσωπο στο σώμα και οτιδήποτε. Α, γίνεται και αυτό, γίνεται και αυτό, ναι. Α, δηλαδή δεν πρέπει, εγώ ναι. Έχω μεικτό προς λιπαρό στο πρόσωπο, ναι. Αλλά το σώμα μου σε κάποια σημεία είναι και ξηρό. Επομένως, γι' αυτό χρησιμοποιούμε νυδατικές κρέμες μετά και όλα τα συναφή. Και ενυδατικές κρέμες. Ναι. Και πιστεύεις ότι ήταν η ενυδατική κρέμα κάθε πότε πρέπει να χρησιμοποιείται? Καθημερινά. Καθημερινά. Ναι, ναι, εγώ πιστεύω άτομα τα οποία έχουν ξεροδερμία, ας πούμε. Ναι. Καλό είναι να υπάρχει μια ενυδάτωση στο δέρμα. Ειδικά μετά το μπάνιο, mm-hmm. είτε κάποιο καλό λάδι, όπως είναι το bio oil, ας πούμε, το οποίο το χρησιμοποιώ και μου αρέσει και πάρα πολύ. Καλό είναι να ενυδατωνόμαστε. Το θεωρώ παν. Και ειδικά για τις γυναίκες που δεν θέλουν να σπάσουμε. Καλό είναι η ενυδάτωση, γιατί προσέχουμε για να έχουμε. Πολύ σωστά, πολύ ωραία. Και κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω όσον αφορά τις βιταμίνες. Να μας πεις καταρχάς και για τη βιταμίνη ε. Ναι. Μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε, μπορεί από μόνη μας, υπάρχει, πώς μπορούμε να την πάρουμε? Η βιταμίνη ε είναι για μένα, έτσι όπως μου τη λέει, έλεγε η μαμά μου από μικρή, είναι η βιταμίνη της ομορφιάς. Ναι, δεν ξέρω γιατί μου την έλεγε έτσι, διότι βοηθάει πάρα πολύ και στο πρόσωπο και σε μαλλιά, βοηθάει πάρα πολύ η βιταμίνη ε. Υπάρχουν κάποιες ειδικές σαμπούλες, ένα σκεύασμα τέλος πάντων, mm-hmm. το οποίο είναι μια μικρή καψουλίτσα, την οποία μου την έπαιρνε η μητέρα μου, μου την έσπαγε και μου την έβαζε στο πρόσωπο, αλλά και επίσης μπορείς να την πιείς σαν βιταμίνη ε για όλο σου το σώμα. Μπράβο, την έχω πάρει και εγώ νομίζω αυτό τώρα που μου το λες. Μεταξίδεψες πολύ πίσω. Ναι, 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 και την ναι. έβαζα και στα νύχια και μου. Στα νύχια. Δηλαδή. Εγώ την έπαιρνα και την έσπαγα και στα νύχια και την έβαζα και στο πρόσωπο. Mm-hmm. Γενικά θεωρώ ότι καλό είναι μια καλή διατροφή ώστε να αποφεύγεις οποιοδήποτε σκεύασμα. Για μένα. Έχεις δηλαδή δίκιο. Το λέω από φαρμακοποιός που άμα θες να το πας και εμπορικά θέλω να πουλήσω. Άμα το πας και έτσι. Αλλά επειδή εγώ δεν θέλω έτσι να το πάω, πιστεύω ότι άμα κάνεις μια ισορροπημένη διατροφή και προσέχεις όσο πιο πολύ μπορείς, καλό είναι να αποφεύγεις το οτιδήποτε, εκτός αν θέλεις κάτι παραπάνω ή αν σου λείπει κάτι. Mm-hmm. Εννοείται. Γιατί πάλι, όπως είπα, η καθημερινότητα έχει πάρα πολλές ανάγκες πλέον και σίγουρα δεν θα προλαβαίνεις να φας σωστά. Τα αφήνουμε όλα πίσω μας. Τα αφήνουμε όλα πίσω μας, ναι. Αυτό. Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα τώρα για το κλείσιμο να πω και κάτι που το ξέχασα καθώς βάλαμε μουσική πριν και μου είπες για τον αδερφό σου, τον ναι. οποίο και έχω γνωρίσει, ότι ασχολείται με τα ορθοπαιδικά είδη. Ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία, έχει ένα κατάστημα, ένα μαγαζί, ναι. το οποίο είναι δρεύει στον Πειραιά. Το οποίο έχει από ορθοπαιδικά είδη, τα οποία και εγώ από εκεί παίρνω, έτσι εννοείται. Στηρίζουμε τον αδερφό. Εντάξει, αλίμονο. Εννοείται. Από ορθοπαιδικά είδη, όπως είπες, επικάρπια και οτιδήποτε. Mm. Μέχρι οξυγονοθεραπεία, που είναι οξυγόνο για νοσηλεία κατοίκων, νεφελοποιητές, κρεβάτια, οτιδήποτε είναι σε αυτό το χώρο, το οποίο το φέρνει και ο ίδιος το χώρο. Πολύ ωραία. Και ο οποίος έχει και ένα κατάστημα που και στην πόλη σε εκείνη τη στιγμή μπορείς να πας και να αγοράσεις οτιδήποτε. Εγώ θα του κάνω δημόσια μια πρόσκληση. Σπύρο, μπορείς να έρθεις εδώ στην εκπομπή να μας μιλήσεις για τα, όπως και η αδερφή σου η Μαρία, όπως για τα, να μας μιλήσεις για το κατάστημα, για τη χρήση των ορθοπαιδικών ειδών και όλα αυτά που μας ανέφερες. Δεν ξέρω αν θες, βέβαια, μπορείς να πεις, εκτός αν πρέπει να το πει ο ίδιος, που είναι το κατάστημά του. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το κατάστημά του είναι Πειραιά, λέγεται Medical Aid, έχει και site, medicalaid.gr, το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να μπει να χαζέψει άμα χρειαστεί κάτι, και με τηλέφωνο και mail, όπου γίνεται και κάποια παραγγελία. Παραγγελία τηλεφωνική, ναι, τηλεφωνικά, οτιδήποτε, και να ρωτήσει οτιδήποτε, μπορεί να κάποιος να θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, να θέλει βοήθεια σε μια... Βοήθεια να μάθει κάτι, το οποίο είναι ανοιχτός, εννοείται, και διαθέσιμο. Πολύ ωραία. Και πώς μπορούμε να βρούμε το φαρμακείο το δικό σου, όποιος θέλει? Το δικό μου είναι στην Καλλιθέα, είναι το Ιράνη 49 και Δημητρακοπούλου. Εκεί είμαστε, ώρες καταστημάτων, ό,τι χρειαστείτε, όποιος θέλει. Πολύ ωραία. Αν ήταν λοιπόν μια πρώτη τελευταία ερώτηση, αν ήταν βιταμίνη βοηθητική για την καθημερινότητά μας, Μαρία μου, ή κάτι παρόμοιο, τι θα μπορούσε να ήταν? Σύμπλεγμα βιταμινών, α, ε, d, να δίνει ταυρίνη, λεκυθίνη, που υπάρχουν διάφορα σκευάσματα. Mm-hmm. Τα οποία εντάξει, ας πούμε και εγώ πίνω τώρα τελευταία, γιατί δεν προλαβαίνεις τα πάντα. Για να σου δώσουν λίγο τόνωση, ενέργεια, αλλά και να σε προστατέψουν από τα κρυολογήματα
τα οποία κάθε μήνα είναι και κάτι διαφορετικό, ώστε να είσαι λίγο πιο, πιο έτοιμος, ας πούμε, σε περίπτωση που έρθει κάποιο κρυολόγημα, είτε να το αντιμετωπίσεις καλύτερα ή να το περάσεις χωρίς να το καταλάβεις πολύ. Πολύ ωραία. Και μία συμβουλή για τον κόσμο που μας βλέπει. Να προσέχει τον εαυτό του, να τρέχει καλά και εξετάσεις να γίνονται στην ώρα τους γενικά, πιστεύω. Κάθε χρόνο ένα check-up, εγώ το λέω και κάνω. Εγώ το αποφεύγω, η αλήθεια είναι. Δυστυχώς το λέω και δημόσια, κακώς, αλλά τώρα τελευταία το κάνω. Όχι, εγώ λέω να μην τα αποφεύγουμε από όλες τις ηλικίες. Εγώ από μικρή το έκανα, μου άρεσε. Για να ξέρω τι έχουμε, γιατί όπως είπα, προσέχουμε για να έχουμε 100%. Έχεις δίκιο. Οπότε κλείνουμε με αυτό. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήρθες σήμερα εδώ να μας μιλήσεις και να μας μεταφέρεις όλα αυτά τα όμορφα πράγματα και χρήσιμα που είπες, πράγματα που ίσως να μην γνωρίζαμε και αρχικά δικές μου προτέρω απορίες. Οπότε... Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάσια μου. Είχα να σε δω και πολλά χρόνια και χάρηκα πραγματικά πολύ. Σε γνωρίζω και από μικρό παιδί. Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά για την εκπομπή που σε είδα και για ό,τι συζητήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα ευχηθούμε καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο μάλλον, να είστε καλά και ραντεβού την άλλη Τετάρτη. Ωστότε να προσέχετε, όπως είπε και εδώ η Μαρία, τον εαυτό σας. Φιλιά σε όλους. Γεια σας.
Thank you.